Μας έκανε που λέτε σήμερα την τιμή η κυρία Υπουργός και απάντησε στην κριτική του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο. Και ποιο θέμα διάλεξε για να μας απαντήσει? Την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και τα δημόσια ΙΕΚ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εσείς, η κυβέρνηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, είστε υπέρ των δημόσιων ΙΕΚ? Από πού προκύπτει αυτό? Από την υποχρηματοδότηση που τα έχετε καταδικάσει? Από τα ακατάλληλα, τα παμπάλαια εργαστήρια που έχουν και που είναι σε πολλές περιπτώσεις και επικίνδυνα? Από το προσωπικό τους που είναι σε εργασιακή ομοιρία? Από τους σπουδαστές τους που πληρώνουν από την τσέπη τους τα αναλώσιμα για να λειτουργήσουν οι σχολές τους? Ή μήπως από το πλαφόν που βάλατε, κυρία Υπουργέ, σε προηγούμενο νόμο σας? Για να λειτουργήσουν δημόσια ΙΕΚ στην επαρχία πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 σπουδαστές και 200 στις μεγάλες πόλεις. Και αλήθεια, για να έχουμε και καλό ρώτημα, αυτά τα δημόσια ΙΕΚ που υπάρχουν καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των νέων? Όχι. Και το ξέρετε. Γι' αυτό και τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα πάσης φύσεως κολέγια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και για αυτά τα ιδιωτικά ΙΕΚ, για αυτά τα κολέγια, βάλατε, για την πελατεία τους δηλαδή, βάλατε, ενεργοποιήσατε τον κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που πετάει απ' έξω, και εσείς σήμερα το ομολογήσατε, τουλάχιστον 25.000 μαθητές. Για να πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο γίγας με 220 άρθρα, παρακαλώ, που καταπιάνεται με ένα σωρό θέματα από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Εξετάζοντας το κανείς άρθρο προς άρθρο, αν και είναι λιγάκι δύσκολο αυτό, κεφάλαιο προς κεφάλαιο καλύτερα, συμπεραίνει κανείς εύκολα ότι η βασική ουσία του νομοσχεδίου, ο κεντρικός του άξονας γύρω από τον οποίο συναρθρώνονται και όλοι οι υπόλοιποι, βρίσκεται στο τέταρτο μέρος του, που έχει τον τίτλο «Διατάξεις για την αυτονομία της σχολικής μονάδας». Εδώ, σε αυτό ακριβώς το τμήμα, βρίσκεται και ο σκληρός πυρήνας των αλλαγών που εισάγονται στη λειτουργία και στο περιεχόμενο του σχολείου. Γιατί εδώ βρίσκονται όλα τα νομοθετικά υλικά και είναι μπόλικα, με τα οποία θα επιχειρήσετε να οικοδομήσετε ένα πιο ταξικό σχολείο, ένα σχολείο επιχείρηση που θα προσαρμόζει τη δομή και το περιεχόμενο της λειτουργίας του, κατηγοριοποιώντας τους μαθητές του, το σχολικό του πρόγραμμα και φυσικά τη χρηματοδότησή του. Γιατί εκεί κατευθείαν οδηγεί η λεγόμενη αυτονομία του σχολείου, στη λειτουργία σχολείων διαφόρων κατηγοριών και πολλών, πάρα πολλών ταχυτήτων. Και με ό,τι βεβαίως αυτό σημαίνει και για τους μαθητές, μα και για τους εκπαιδευτικούς. Αυτονομία των σχολείων λοιπόν. Έξω ο συγκεντρωτισμός από την εκπαίδευση, φωνάζουν όλες οι αστικές κυβερνήσεις και από κοντά και όλοι οι διεθνείς συμπεριαλιστικοί οργανισμοί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον ΟΟΣΑ. Κρίση αυτονομίας τους έπιασε όλους αυτούς. Για την εκπαίδευση βέβαια, για τους κοινωνικούς τομείς της πολιτικής, όχι για όλα, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αρχίζετε λοιπόν να υλοποιείτε αυτήν την αυτονομία επισήμως και στη χώρα μας με το σημερινό νομοσχέδιο. Το τι εννοείται βεβαίως φαίνεται από τα άρθρα του νομοσχεδίου. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 98, αξιοποίηση σχολικών κτηρίων, υποδομών και λοιπόν εγκαταστάσεων, άρθρο το οποίο και καταψηφίζουμε βέβαια, όπως και όλα τα άρθρα από το 84 μέχρι το 103, τα οποία αναφέρονται στην αυτονομία, οι σχολικές υποδομές στο σύνολό τους μετατρέπονται από χώρος δημόσιος, από χώρο μάθησης, σε ένα πεδίο εμπορικής και επιχειρηματικής δράσης πάσης φύσεως. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και συνεργασιών με τρίτους φορείς, με απόφαση του Διευθυντή, του Σχολικού Συμβουλίου και του Δήμου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν και το αντίτιμο για κάθε εκδήλωση, τον τρόπο ίσπραξης και απόδοσης των εσόδων. Πάρα πολύ γρήγορα θα δούμε τα σχολικά προάβλια να μετατρέπονται σε πάρκινγκ με εισιτήριο ή
σε συναυλιακούς χώρους, μέχρι και να διατίθενται τα σχολικά κτίρια για την προώθηση εμπορικών προϊόντων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, πάντα επιπληρωμή. Θα πει κάποιος εδώ, καλά, εσείς τι θέλετε? Θέλετε τα σχολεία μας να είναι σκέτα, ξερά ντουβάρια? Απαντάμε όχι. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στους γονείς και στους εργαζόμενους, να λειτουργούν ως κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και παλεύουμε για να ενισχυθούν οι υποδομές των σχολείων. Τα θέλουμε σε κάθε γειτονιά σαν ένα μόνιμο ανοιχτό χώρο μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να τα εκμεταλλεύονται οι επιχείρησεις και οι ιδιώτες. Γι' αυτό και δεν πρέπει ο λαός να επιτρέψει σε όλους αυτούς να κάνουν τις business τους με φόντο τα σχολιά των παιδιών του. Πάμε τώρα στο άρθρο 99, χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών. Για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσημα και με τη βούλα του νόμου, αυτού του νόμου, του νομοσχεδίου τέλος πάντων, τα σχολεία θα μπορούν να επιλέγουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από την κρατική χρηματοδότηση. Πηγές που σχετίζονται βεβαίως με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που λίγο πριν ανέφερα στο άρθρο 98, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Θα επιτρέπεται ακόμα και η χρηματοδότηση από το λεγόμενο μαύρο κουτί, γιατί τέτοιο είναι, εκείνο το μαύρο κουτί των πανεπιστημίων, των ειδικών λογαριασμών, κονδυλίων και έρευνας. Δημιουργείται έτσι ένα απαράδεκτο σκηνικό οικονομικών συναλλαγών, εξαρτήσεων, μια κυριολεκτικά γκρίζα ζώνη που οποιοδήποτε θέλει να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σχολείο ως φόντο αλλά και ως εργαλείο. Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για να μπουν στα σχολεία πάσης φύσεως ιδιώτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, κυριολεκτικά κάθε καρυδιάς καρύδι, ώστε να πραγματοποιεί προγράμματα, να διοργανώνει δραστηριότητες, να κάνει την προπαγάνδα του στα παιδιά με βάση τα δικά του συμφέροντα και τις δικές τους επιδιώξεις. Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, θεωρείτε αμεληταίο ζήτημα το ποιος μιλάει και το τι λέει στα παιδιά μας? Ήδη συνοστίζονται, ήδη, για να μπουν στα σχολιά μας ξένες πρεσβείες, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, που μέσα από προγράμματα και ιδρύματα όπως το Fulbright, που το χρηματοδοτείται και από πάνω με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, προωθεί, λέει, ανταλλαγές μαθητών και γνωριμία με την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να εξοραίζεται, φυσικά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, η πολιτική του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Ήδη χτυπάνε τις πόρτες των ελληνικών σχολείων. Το χτυπάει αυτές τις πόρτες το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που μέσα από γερά χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος Μνήμες Κατοχής, τρομάρα τους, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήδη χτυπούν τις πόρτες τους μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακόμα και κακόφημες, αλλά και διάφορες επιχειρήσεις όπως η Κόσκο στον Πειραιά, που έχει ήδη ετοιμάσει προγράμματα για τα σχολεία. Όλοι αυτοί λοιπόν θα μπορούν με ένα μικρό ή μεγαλύτερο αντίτιμο να αποκτούν επιρροή στις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη χρηματοδότηση του σχολείου, τι θα τους κοστίζει άλλωστε, θα μπορούν να αποκτούν δικαίωμα μέχρι και στο περιεχόμενο του σχολείου, στο τι διδάσκεται στα παιδιά, πράγμα που είναι βεβαίως και ένας από τους βασικούς τους στόχους. Την ίδια στιγμή το κράτος μια χαρά τα βολεύει. Απαλλάσσεται από τη δική του ευθύνη να χρηματοδοτεί αυτό το κράτος αποκλειστικά τα σχολεία για το σύνολο των αναγκών τους, όπως είναι νομίζω και συνταγματική του επιταγή, ή κάνω λάθος? Οι δαπάνες λοιπόν του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζονται στα απολύτως ελάχιστα βασικά και αναγκαία, και για το οτιδήποτε παραπάνω η ευθύνη μεταφέρεται στο ίδιο το σχολείο. Μετά από όλα αυτά, τι λέτε τώρα εσείς? Δεν θα ξεσπάσει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να βρουν χορηγούς? Ποιο θα βρει τον καλύτερο χορηγό? Δεν θα κατηγοριοποιούνται και γι' αυτό το λόγο τα σχολεία? Και τι θα γίνει με εκείνα τα σχολεία που θα μείνουν πίσω? Μήπως θα οδηγούνται στο κλείσιμο?
Αυτή είναι η μία πλευρά της αυτονομίας. Προσέξτε, η οικονομική πλευρά. Υπάρχει και άλλη πλευρά που ίσως είναι και χειρότερη. Είναι η λεγόμενη παιδαγωγική αυτονομία. Με τα άρθρα 84 και 85 θεσμοθετείται το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον το επιχείρημα, το ακούω συνέχεια από την κυβερνητική πλειοψηφία, ένα επιχείρημα μονότονο όσο και αδύναμο. Λέτε, μα ακόμα και για μια σχολική εκδρομή πρέπει να αποφασίζει το Υπουργείο. Εσείς όμως δεν διορθώνετε μονάχα αυτό. Μαζί με αυτό φέρνετε και το πολλαπλό βιβλίο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Θα υπάρχουν λοιπόν με τα άρθρα αυτά παραπάνω από ένα σχολικά βιβλία για το κάθε μάθημα. Όλα τα βιβλία που θα εγκρίνονται θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Τα λέει αυτά το νομοσχέδιο για τα σχολεία, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος εδώ είναι διπλός. Πρώτον, και νομίζω χρειάζεται να το πούμε και αυτό, σε ένα πλήρως εμπορευματοποιημένο περιβάλλον παραγωγής του σχολικού βιβλίου. Η κουκουβάγια του οργανισμού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, η γλάφκα που λέγαμε, πέταξε μακριά, μας άφησε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, με την άμεση εμπλοκή των μεγάλων εκδοτικών οίκων και των ιδιωτικών συγγραφικών ομάδων, διευρύνεται η αγορά, μοιράζεται και η πίτα των ευρωπαϊκών, κυρίως ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα συγγραφικά δικαιώματα σε πιο πολλούς επιχειρηματίες. Ανοίγει δηλαδή κανονικά η αγορά. Τα βιβλία που θα εντάσσονται στο Μητρό θα αποκτούν πρόσβαση και στις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Ανεξάρτητα από το πόσο τελικά το κάθε βιβλίο θα τρέξει και θα κερδίσει τις προτιμήσεις των μαθητών και των σχολείων. Μέσα από τα πολλά, όμως, και αυτό είναι το κύριο, μέσα από τα πολλά και διαφορετικά σχολικά βιβλία για το κάθε μάθημα, διασπάται, κυριολεκτικά διαλύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της σχολικής γνώσης. Διαφοροποιείται και συνεπώς κατηγοριοποιείται αντικειμενικά και το τι μαθαίνουν τα παιδιά σε κάθε σχολείο. Αυτό πρόκειται να συμβεί από την ώρα που θα υπάρχουν σχολικά βιβλία πολλών επιπέδων, σχολικά βιβλία πολλών ταχυτήτων, σχολικά βιβλία χαμηλού επίπεδου, σχολικά βιβλία μετρίου επίπεδου, σχολικά βιβλία υψηλού βαθμού δυσκολίας και επίπεδου, τα οποία θα απευθύνονται βεβαίως σε μαθητές σχολείων κατηγοριοποιημένων ανάλογα και αντίστοιχα. Να μην μπούμε τώρα εδώ συνοικίες και ονόματα, τα ξέρουμε όλοι. Η ανάγκη, λέμε εμείς, για μια ενιαία, για μια αδιάσπαστη γνώση για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο τους, τη θρησκεία τους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, για ένα σχολείο που θα τα δίνει όλα σε όλους και όχι κάποια σε λίγους, πρέπει να υποστηρίζεται και από ένα βιβλίο ενιαίο, σύγχρονο, επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο ως προς το περιεχόμενο, καλογραμμένο και φυσικά προσαρμοσμένο ως προς τη μορφή του στις ανάγκες των μαθητών που απευθύνεται. Όχι σαν αυτά που έχουν τώρα τα παιδιά και που είναι κυριολεκτικά για πέταμα και τα ανέχεστε όλοι τόσα χρόνια. Είναι άλλο πράγμα η αναγκαία προσαρμογή που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός. Και σας διαβεβαιώ, κυρία Υπουργέ, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί την κάνουν αυτή την προσαρμογή στην τάξη τους με τα παιδιά τους. Είναι άλλο πράγμα αυτό, η προσαρμογή στους τρόπους και στους ρυθμούς της διδασκαλίας, ανάλογα με την τάξη του, ανάλογα με τα παιδιά του, με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης από όλους τους μαθητές του. Και άλλο πράγμα να ξεκινάει κανείς από το ότι «μα δεν παίρνουν όλα τα παιδιά τα γράμματα και αυτά που δεν παίρνουν, ας τα δώσουμε λοιπόν εκείνα τα βιβλία τα χαμηλού επίπεδου». Το πολλαπλό βιβλίο, σας πληροφορώ, ίσως να το γνωρίζετε κιόλας, ότι δεν είναι και τόσο μοντέρνα και τόσο καινούργια ιδέα όπως ίσως νομίζουν μερικοί. Ήδη από το μακρινό 1998 με τον Υπουργό Παιδείας Γεράσιμο Αρσένη εμφανίστηκε, τότε πρωτολανσαρίστηκε και αποσύρθηκε άρον-άρον από το μπάχαλο που δημιουργήθηκε ειδικά στα μαθήματα που εξετάζονταν πανελλαδικά. Πάμε στο άρθρο 105. Με αυτό το άρθρο
Προσέξτε, είναι και αυτό μέσα στην αυτονομία και στο σχολείο επιχείρηση. Με αυτό το άρθρο, ακόμα και η ιστοσελίδα του σχολείου γίνεται μέσω σύγκρισης και κατηγοριοποίησης των σχολείων. Η δημιουργία και η συντήρηση αυτής της ιστοσελίδας σε κάθε σχολείο γίνεται υποχρεωτική. Το σχολείο επιχείρηση άλλωστε πρέπει να προβάλλει το προϊόν του στους γονείς πελάτες και στους επίδοξους χορηγούς του με κάθε λεπτομέρεια. Αν δεν τους αρέσει ως γνωστόν, μπορεί να επιλέγουν από αλλού. Τι κρίμα αλήθεια. Τι κρίμα και τι απαξίωση για τόσους και τόσους εκπαιδευτικούς που με τόσο πολύ μεράκι έστησαν και στείνουν θαυμάσιες, πραγματικά εκπληκτικές σχολικές ιστοσελίδες. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, θέλουμε να αναφερθούμε πρώτα στα άρθρα στην ειδική αγωγή. Θα χρειαστώ ίσως 5 λεπτά. 5 λεπτά, ωραία. Ευχαριστώ. Διατηρεί λοιπόν το νομοσχέδιο το νόμο 4547 στην ουσία του 18, το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Παραμένει δυστυχώς η περίοδος του πειραματισμού για την ειδική αγωγή, μιλώ, με την ευθύνη να βαραίνει το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, και μόνο εφόσον και όταν αποτύχουν τα μοντέλα της παρέμβασης στο σχολείο θα ενεργοποιείται το όπλο της διεπιστημονικής διερεύνησης και αξιολόγησης. Και εμείς ρωτάμε, αν χαθεί ο χρόνος, αν μάλλον αυτός ο χρόνος που θα έχει χαθεί αποδειχτεί πολύτιμος για την εξέλιξη του παιδιού, τι γίνεται τότε? Όσο για την πρώιμη παρέμβαση για την οποία περηφανεύεστε, κοιτάξτε, με επιστημονικούς όρους δεν θεωρείται και τόσο πρώιμη η παρέμβαση στην ηλικία των 4 ετών. Πρώιμη είναι, αλλά μόνο σε σχέση με τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την πόρτα του νηπιαγωγείου, που είναι το κατόφλι του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αλήθεια, τι θα γίνει με εκείνη την ιδιότητα του παιδονευρολόγου, την τόσο απαραίτητη, όπως και οι άλλες βέβαια, και την τόσο δυσέβρετη στις δημόσιες δομές, την οποία κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την επανέφερε η Νέα Δημοκρατία, και έτσι αναγκάζονται οι γονείς αυτών των παιδιών για να πάρουν αυτήν την τόσο απαραίτητη και αναγκαία γνωμάτευση να τρέχουν σε δημόσιους φορείς, να περιμένουν μήνες και μήνες να ταλαιπωρούνται ή να πηγαίνουν στους ιδιώτες και να πληρώνουν αδρά για αυτές τις βεβαιώσεις. Στα άρθρα για τις δομές και τα στελέχη της εκπαίδευσης, ο νόμος δεν πρωτοτυπεί. Βασίζεται στον προηγούμενο νόμο των 4547 του 18 του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και τροποποιεί αφού κρατάει τις βασικές του αρμοδιότητες σχεδόν ίδιες και ιδρύει, το μόνο νέο που ιδρύει είναι οι θέσεις δήθεν παιδαγωγικού υποστηρικτικού χαρακτήρα, στην πραγματικότητα του αξιολογητικού χαρακτήρα. Ιδρύονται νέοι τύποι στελεχών και νέα όργανα εποπτών ποιότητας και πάει λέγοντας. Από τις αρμοδιότητές τους όμως, αν καθίσει κανείς και τις δει, δεν είναι μόνο φανερό πως είναι πρακτικά αδύνατο από αυτές τις αρμοδιότητες που τους αναθέτεται να είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθάνε και να τους ενισχύουν. Στην ουσία αποτελούν την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι ο εκπαιδευτικός θα είναι κυκλωμένος, περικυκλωμένος από παντού, για να μην ξεφύγει ρούπι από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Για ποια αποκέντρωση, για ποια αυτονομία μας μιλάτε? Στα άρθρα 56 έως 83 είναι τα άρθρα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αποτελούν το μαστίγιο για την εφαρμογή από τους δασκάλους των παιδιών μας της κεντρικής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς να επιτρέπεται η παραμικρή όμως παρέκκληση. Και μας μιλάτε πάλι για αυτονομία και για αποκέντρωση. Εδώ ο κρατικός έλεγχος πάνω στους εκπαιδευτικούς θα είναι όχι μόνο ασφικτικός, θα είναι συνεχής, εξονυχιστικός, ένα δαμόκλειο σπαθί συνέχεια πάνω από το κεφάλι τους. Τι μηχανισμός αποτύπωσης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος? Μηχανισμός εφαρμογής της αντιδραστικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένας βούρδουλας θα είναι η αξιολόγησή σας για όσους την αντιμάχονται και την αποκαλύπτουν αυτή την πολιτική. Να μιλήσουμε λιγάκι και για τους δείκτες. Δεν μπορώ, πρέπει να τους πω λιγάκι για να καταλάβει έτσι και ο κόσμος που μας ακούει. Ακούστε, δείκτες αξιολόγησης. Διεκπαιρέωση καθηκόντων που αναθέτει ποιος άλλος, ο διευθυντής. Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την αυτοαξιολόγηση, για να μην ξεχνιόμαστε.
Ενεργό συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική αξιολόγηση, συνεργασία με συναδέλφους, επικοινωνία, συνεργασία με γονείς και φορείς. Οι δείκτες είναι τόσο πολλοί, είναι τόσο πολλοί, τόσο μεγάλο το φάσμα που καλύπτουν, τόσο γενικόλογοι. Υπάρχει και αυτή η τεταρτοβάθμια κλίμακα που δίνουν κυριολεκτικά τη δυνατότητα στον αξιολογητή να αξιολογήσει όπως θέλει, αυθαίρετα. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Υπουργέ, και πιθανά να το ξέρετε, σίγουρα το ξέρετε, το παράδειγμα της Αγγλίας, που τους πάνω από 100 δείκτες αξιολόγησης αντικειμενικά δεν τους έχει πιάσει μέχρι τα τώρα κανένας εκπαιδευτικός. Στην Αγγλία, από εκεί έρχεται αυτό το φασούλι. Με αποτέλεσμα στα λαϊκά σχολεία να οδηγείται στα σχολεία των φτωχών συνοικιών του Λονδίνου και των μεγαλοπόλεων των Αγγλικών, να οδηγείται το μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών στην εξουθένωση, την παρέτηση ή την απόλυση. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος του σχολείου, ενός τέτοιου σχολείου, επιχείρηση, αποκτά τέτοιες υπερεξουσίες και στην ουσία μετατρέπεται σε μάνατζερ. Θα του τέριαζε ίσως περισσότερο, αντί να λέγεται διευθυντής, να λεγόταν διοικητής. Όπως δεν θα έπρεπε να λέγεται ο σύμβουλος σύμβουλος, αλλά αξιολογητής. Δεν έχουμε βέβαια καμιά αυταπάτηση ακόμα για το πώς λειτουργεί το σχολείο και πώς μπορεί, ποια είναι τα όρια του αστικού σχολείου μέσα στον καπιταλισμό. Τέτοιες κάτι μικροαστικές θεωρίες για νησίδες παιδαγωγικής ελευθερίας και τα λοιπά, εμείς δεν τα παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για το ότι η αστική τάξη συνολικά, η κυβέρνηση είναι το εκτελεστικό της όργανο, επιχειρεί να κλείσει κάθε ρογμή, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κάθε ρογμή ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο κάθε δυνατότητα και την παραμικρή ακόμα δυνατότητα παρέμβασης κάποιων εκπαιδευτικών που πονάνε, που αγωνίζονται. Ριζοσπαστική παρέμβαση πάνω στη λειτουργία του σχολείου. Και κλείνω με μια αναφορά στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Οφείλουμε να την πούμε. Είμαστε αρνητικοί στις ρυθμίσεις της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, χωρίς να μπαίνουμε καθόλου στην ουσία αυτών των διατάξεων, και είμαστε αρνητικοί γιατί έχουμε τη βασική, τη θεμελιακή θέση του διαχωρισμού. Δεν ξέρω, μπορεί να το ξεχάσατε κιόλας. Αυτά τα έχει πει ο διαφωτισμός από το 18ο αιώνα. Ακόμα εκκρεμεί στην Ελλάδα και έχετε μεγάλη ευθύνη και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ότι αυτός ο τόσο αναγκαίος διαχωρισμός εκκλησίας από το κράτος δυστυχώς παραμένει και είναι μια ιστορική ανορθογραφία η χώρα μας ως προς το ζήτημα αυτό, και έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Από την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτήν τη θεμελιακή θέση, δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση για τέτοιου είδους ρυθμίσεις εκκλησιαστικών ζητημάτων και είμαστε αρνητικοί σε αυτές τις διατάξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.